Μετά την παροδία και κυριολεκτικά το θάψιμο των υποθέσεων παρακολουθήσεων και υποκλοπών στην Εξεταστική Επιτροπή, η κυβέρνηση φέρνει τη συζήτηση στην Ολομέλεια μόνο και μόνο για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να βάλει την οριστική ταφόπλακα σε αυτή την υπόθεση. Η κυβέρνηση εξ αρχής υπονόμευσε την ουσιαστική έρευνα για την απόδοση όλων των πολιτικών και άλλων ευθυνών γύρω από τις υποκλοπές, ακολουθώντας την τακτική «ότι δεν είναι στο φως, παραμένει στο βαθύ σκοτάδι». Εκπλήρωσε με το φιάσκο της εξεταστικής έναν διπλό στόχο. Να συγκαλύψει την αλήθεια αφενός και να θάψει κέρια ζητήματα αφετέρου γύρω από το απόρριτο των επικοινωνιών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού. Ειδικά η υπόθεση του ΚΚΕ, δηλαδή η παρακολούθηση ενός ολόκληρου κόμματος από το 2016, θαύτηκε κυριολεκτικά. Αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα και ποια η αλήθεια, όταν όλος περιέργος η ΑΔΑΕ διαστόματος του Προέδρου της παραδέχτηκε ότι υπήρξαν συνακροάσεις, αλλά αδυνατή, όπως λέει, να διαλευκάνει την υπόθεση του ΚΚΕ λόγω έλλειψης στοιχείων. Ή τα όσα ομολόγησε ο ίδιος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι μπορεί να έγιναν αδεξιότητες και λάθη στην υπόθεση του ΚΚΕ. Είναι τόσες και τέτοιες οι αντιφάσεις του και προφανώς βρισκόμενος σε δύσκολη θέση εξτόμησε την αθλειότητα πως το ΚΚΕ δεν ήθελε να προχωρήσει η έρευνα για τις υποκλοπές σε βάρος του. Πραγματικά γελία, αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα. Πρόκειται για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, συνειδητές παραλήψεις, λάθη και τεράστια ερωτηματικά για τη δράση της ΑΔΑΕ και όλων των κρατικών μηχανισμών που εμπλέκονται, των εισαγγελικών αρχών, της κρατικής ασφάλειας, αλλά και των εταιριών παρόχων τηλεπικοινωνιών. Εξάλλου, στην περίπτωση των υποκλοπών του ΚΚΕ, υφίσταται εμπλοκή και ευθύνη παρόχων και αρχών από πλήθος χωρών του εξωτερικού, 14 ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που επίσης αποκλείστηκαν από κάθε έρευνα. Ακούστηκε και στην Εξεταστική Επιτροπή ότι το θέμα των υποκλοπών στο ΚΚΕ φεύγει έξω από τα σύνορα της χώρας. Το θάψιμο της υπόθεσης το επιδίωκαν από την αρχή των αποκαλύψεων όλοι τους, με νύχια και με δόντια, επικαλούμενη η Νέα Δημοκρατία, η Μέ Νέα Δημοκρατία το απόρριτο και ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ την έλλειψη στοιχείων, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες και τα διάσυστα στοιχεία που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Η δε στάση του ΣΥΡΙΖΑ βγάζει μάτι, με δεδομένο ότι οι συνακροάσεις στο ΚΚΕ, η αποκάλυψη και το θέμα των συνακροάσεων στο ΚΚΕ ξεκίνησαν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, σε ανύποπτο χρόνο, ο κύριος Κατρούγκαλος είχε πει δημόσια ότι δεν υπήρχαν αδιάσυστα στοιχεία, γι' αυτό και δεν έγινε έρευνα. Κάτι που εκτός του ότι ψεύδεται ασύστολα, διότι διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν πολύτιμα ευρήματα, τα καταθέσαμε και στην Εξεταστική Επιτροπή. Υπόθηκε άλλωστε στην ίδια την Εξεταστική ότι η υπόθεση του ΚΚΕ είναι κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ μεγάλο. Πρόκειται λοιπόν για επικίνδυνες θέσεις που ρίχνουν νερό στο μήλο όσων θέλουν να κοκκουλώσουν την υπόθεση των παρακολουθήσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Και αλήθεια, πώς γνώριζε άραγες ο κύριος Κατρούγκαλος ότι δεν προκύπτουν αδιάσυστα στοιχεία? Από πού αντλεί αυτές τις πληροφορίες? Γιατί δεν θέλει την περαιτέρω διερεύνηση, όπως φάνηκε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, που δικαίως επιζητούσε και επιζητεί το ίδιο για τις υποθέσεις Ανδρουλάκη-Κουκάκη? Τι εξυπηρετεί αυτή του η στάση? Δικαιολογημένα λοιπόν θέτουμε το ερώτημα, και θα είχε ενδιαφέρον αν απαντούσε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση 11 έκτου του 2019, λίγες μόνο μέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών 7/7/19 με το νόμο 46/19 του 2019, μετέτρεψε το αδίκημα του άρθρου 370α του ποινικό κώδικα που αφορά την παραβίαση του απορρίτου τηλεφωνικής επικοινωνίας από κακούργημα που ήταν σε πλημμέρημα. Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούσε αυτή η αλλαγή? Σε κάθε περίπτωση,
όλοι τους άφησαν στο απειρόβλητο, στο σύνολό τους, το άθλιο θεσμικό πλαίσιο που άλλοτε από κοινού στηρίζουν και συνδιαμορφώνουν και πάνω στο οποίο στηρίζεται η δράση των μηχανισμών παρακολούθησης που έχουν στόχο το λαό και τα δικαιώματά του. Για το βούρκο του σκοτεινού και σάπιου θεσμικού πλαισίου που νομοθέτησαν όλοι τους από τα μέσα της δεκαετίας του 90, σχεδόν 30 χρόνια μέχρι σήμερα, ούτε κουβέντα. Και ενώ έχουν τη φωλιά τους λερωμένη, επαναλαμβάνουν το γνωστό κόλπο της ψεύτικης και ανούσιας αντιπαράθεσης μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για ένα βολικό καυγά ανάμεσά τους, για να θολώσουν τα νερά, να συγκαλύψουν τις ευθύνες τους, να αποσιωπήσουν το βρώμικο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οδηγιών της. Κανείς τους λοιπόν δεν είναι αθώος του αίματος. Από κοινού το συνδιαμόρφωσαν, το υλοποίησαν αυτό το τερατώδες θεσμικό πλαίσιο με τροπολογίες, με οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωμάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο, θωρακίζοντας το καθεστώς παρακολουθήσεων και τις παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων. Το σύστημά σας λοιπόν είναι τόσο σάπιο, πάντα ήταν άλλωστε σάπιο, που δεν διστάζουν το αστικό κράτος και τα κόμματά σας, οι κυβερνήσεις σας, αρκεί να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας και των υπεριαλιστών, να φακελώνουν και να παρακολουθούν τους πάντες. Άλλωστε, είναι απόδειξη η κοινική ομολογία του νέου διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι κανείς δεν εξαιρείται από τις παρακολουθήσεις. Στην πραγματικότητα, στόχος ήταν και είναι ο εχθρός λαός, το κίνημα της εργατικής τάξης, το κόμμα του, το ΚΚΕ. Η γραμμή για κλειστά στόματα φάνηκε από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με τους κυβερνητικούς βουλευτές να θέτουν από την αρχή της συνεδρίασης το δικαίωμα τάχα μου των εξεταζομένων, νυν και πρώην διοικητών της ΕΥΠ, του εισαγγελέα της ΕΥΠ, του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, να επικαλεστούν το απόρριτο και να μην απαντήσουν σε ερωτήματα που θα τους τεθούν. Δηλαδή, δεν κράτησαν ούτε καν τα προσχήματα. Το ίδιο φυσικά έκαναν και στην Εξεταστική Επιτροπή. Επιβεβαιώνεται η εκτίμησή μας ότι τα όρια των δυνατοτήτων τέτοιων εξεταστικών επιτροπών φτάνουν μέχρι εκεί που δεν απειλείται η κυριαρχία του αστικού κράτους, του συστήματος. Πιστεύει κανείς ότι το ίδιο το κράτος, οι κυβερνήσεις και οι συμμαχίες τους που εμπλέκονται σε τέτοιες δουλειές θα έβαζαν ή θα βάλουν ποτέ φρένο στα επίσημα και ανεπίσημα κέντρα παρακολούθησης που δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα λόγω του ιδιαίτερου ρόλου που έχει αναλάβει ως προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ στην περιοχή? Μόνο το ΚΚΕ παλεύει για την κατάργηση του τερατώδους αυτού θεσμικού πλαισίου, το οποίο ούτε εκδημοκρατίζεται, ούτε βελτιώνεται. Η μόνη λύση είναι να καταργηθεί, να κουρελιαστεί από το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα. Και κανείς δεν πρέπει να συμβιβαστεί και να εξοικειωθεί με το φακέλωμα και τον χαφιεδισμό. Μόνο το ΚΚΕ, παρά τη συκοφαντία και λάσπη, αναδεικνύει τους μεγάλους κινδύνους για τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού από το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταυτίζει τη ριζοσπαστικοποίηση συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος, κομμουνιστικών κομμάτων και όσων αμφισβητούν την καπιταλιστική κυριαρχία με την τρομοκρατία. Και οι σημερινές εξελίξεις αποδεικνύουν την ορθότητα και την αξία της πολιτικής του ΚΚΕ, το ποιος τελικά ήταν για μια ακόμη φορά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και επιτρέψτε μου να κλείσω με μια μαντινάδα, την οποία δεν την απευθύνουμε σε εσάς, την απευθύνουμε στο λαό. Μην ησυχάζεις και ασφυσά της λευτεριάς αέρας, γιατί έχει χίλιες κεφαλές του καπιταλισμού το τέρας.